Γεννήθηκα και θα πεθάνω Έλληνας και θέλω τα δικά μου τα παιδιά αλλά και τα παιδιά όλου του κόσμου να ζήσουν σε ένα καλύτερο αύριο. Μας στερούν μέρα με τη μέρα το οξυγόνο που αναπνέουμε. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Πάμε στα νοσοκομεία, πρέπει να έχουμε λεφτά. Παντού λεφτά. Λεφτά λοιπόν. Λεφτά υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να βγάλουμε τον εγκέφαλό μας από την τσέπη μας και να τον ξαναβάλουμε εδώ. Εδώ και στην καρδιά μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Δεξιοί, αριστεροί, πράσινοι, κόκκινοι, νότιοι, βόρειοι, παναθηναϊκοί, ολυμπιακοί. Ένα είμαστε. Μας ενώνει η Ελλάδα. Μεθαύριο θα είναι η επέτειος στις 28 Οκτωβρίου. Εύχομαι όλοι εμείς που θα καταθέσουμε στεφάνια σε αυτό εκεί το μάρμαρο που έχει κάποιος που θυσίασαν τη ζωή τους. Να μην είμαστε υποκριτές όταν θα το κάνουμε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όσο μπορεί ο καθένας να θυσιάσει κάτι από τη ζωή του από εδώ και πέρα για το κοινό καλό. Με λόγια, με συνθήματα μόνο δεν γίνεται. Είμαστε αποφασισμένοι να θυσιάσουμε κάτι από τη ζωή μας, αδέρφια! Πιο δυνατά! Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, αδέρφια! Πάμε! Ψωμί, παιδεία, ελευθερία! Και σε αυτή την πλατεία, συνήθως, μιλούσαν πολιτευτές και βουλευτές. Ήρθε πλέον η ώρα να μιλήσουμε όλοι εμείς. Είναι το δικό μας βήμα από εδώ και πέρα. Ανεπιθύμητοι όλοι τους! Που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Ανεπιθύμητη. Και καλό τον οποιοδήποτε συμπολίτη που βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας να έρθει να πάρει το μικρόφωνο, να απευθυνθεί στους συμπολίτες του, να εκφραστεί, να εκφράσει την αγωνία του, τις σκέψεις του, να τοποθετηθεί. Σε μια φτωχή κοινωνία όλοι φτωχοί είναι. Σας καλώ λοιπόν, όποιοι επιθυμείτε, που θα ήθελα όλοι να περάσετε από αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο. Είναι το βήμα του λαού. Να το πάρετε και να μιλήσετε. Απευθυνθείτε σε εμάς, σε όλους μας. Να δημοσιεύσουν τις λίστες με αυτούς που φάγανε τα χρήματα από εμάς όλους και να πληρώσουν ανάλογα. Και όχι να πληρώνουμε εμείς κάθε μέρα. Γιατί με τις πολλές κουβέντες δεν βγαίνει τίποτα. Όποιο κόμμα και να ανέβει απάνω, το ίδιο θα γίνει. Να πληρώσουν αυτοί που θέλουν. Κάτω τα χέρια τους ναυτικούς. Μπράβο! Εγώ βασικά θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους όλους, εκτός από ορισμένους, που δεν συμμετέχουν στην απεργία. Εμείς κάναμε αγώνα για να συμμετέχουν όλοι, όλο το διοικητικό, και τους ευχαριστώ που κατέβηκα σήμερα και τα βρήκα όλα κλειστά. Δεν πειράζει, θα αγωνιστούμε γιατί πρέπει να το κάνουμε. Μαζί με όλους πεθαίνουμε και όλες οι Κυκλάδες. Όλες οι Κυκλάδες. Η Τίνος είναι κλειστά, η Σύρος τα ίδια. Θα δείσουμε να τα βάλουμε κάτω και να βρούμε κοινές στρατηγικές αντιμετώπισης της λέλαπας. Γιατί αυτή η λέλαπα δεν είναι κάτι γενικό. Αυτή μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες θα τις αισθανθούμε στις επόμενες μήνες, τα επόμενα χρόνια εδώ, στον τόπο μας. Μπορούμε να αμυνθούμε, μπορούμε να κάνουμε μια νέα κερατέα στην Άνδρο, απέναντι σε αυτά τα οποία έρχονται σε εμάς. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε πώς μπορούμε να ενωθούμε και με τα υπόλοιπα κινήματα, τα περιφερειακά, και να δημιουργήσουμε και μια εθνική ασπίδα. Αυτό λοιπόν που προτείνω για να μην σας κουράσω άλλο είναι από τώρα, από σήμερα να δεσμευτούμε πότε θα ξανασυναντηθούμε και τι θα συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να οδηγηθούμε από απόφαση σε απόφαση και όχι από εθιμοτυπική συγκέντρωση σε εθιμοτυπική συγκέντρωση. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα μετά τη συγκέντρωση και όποιος θέλει τέλος πάντων και πιστεύει σε αυτό που λέω μπορεί να μείνει να κανονίσουμε την επόμενη συνάντηση. Λέγομαι Κάρολος, είμαι καινούριος κάτοικος της Άνδρου και εύχομαι να βγάλουμε μια άκρη σε αυτό το που έχουμε επιλέξει. Ευχαριστώ. Εκπαιδευτικός είμαι από το γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις του Γαβρίου. Λοιπόν, θα θέλαμε η εκπαιδευτική απεργή σήμερα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να σημειώσουμε ότι όλα τα σχολεία μας είναι κλειστά. Όλοι είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι μαζικά να στηρίξουμε την εκδήλωση. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι το πρωτόγνωρο για το νησί μας και ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια. Εμείς ήδη έχουμε δρομολογήσει κινητοποιήσεις διαρκείας στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Δεν περισσεύει κανένας.
η επίθεση που δεχόμαστε είναι ολομέτωπη. Πραγματικά μιλάμε για μια λέλαπα βαρβαρότητας. Το ζούμε όλοι στο πετσί μας. Δεν περισσεύει κανένας. Γονείς, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, οι μαθητές μας, όλοι σε ενωμένο αγώνα πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας. Δεν φεύγουμε αν δεν φύγουν. Δεν σταματάμε. Η επίθεση είναι βάρβαρη. Δεν έχουμε το περιθώριο άλλης αναμονής. Καλημέρα, και εγώ εκπαιδευτικός είμαι. Είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Θεόφιλος Καϊρίτης, πρωτοβάθμιας. Θα σας πω ότι χρειαζόμαστε και εμείς οι εκπαιδευτικοί, όλοι όσοι μπορείτε να μας υποστηρίξετε, όσο περισσότερο γίνεται, οι γονείς. Οι γονείς πρέπει να έρθουν μαζί μας, γιατί αφορά το μέλλον των παιδιών σας. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά θα έρθουν αντιμέτωπα με ανεργία όταν θα τελειώσουν το σχολείο, με μισθούς εξόντωσης, δεν θα είναι καν μισθοί. Και νομίζω ότι τα θέματα αυτά αφορούν όλη την κοινωνία. Και εμείς μαζί παλεύουμε για την παιδεία του τόπου, της Άνδρου και όλης της Ελλάδας, η οποία εξοντώνεται σιγά σιγά. Τα σχολεία μας δεν έχουν χρήματα. Δεν ξέρουμε καν αν θα έχουμε πετρέλαιο. Υποχρηματοδοτούνται τα πάντα. Το δημόσιο σχολείο πάει, δεν ξέρω πώς θα αλλάξει, θα μπουν οι ιδιώτες. Πάντως δεν θα είναι το δημόσιο σχολείο όπως το ξέραμε. Δεν θα έχουμε ίσως βιβλία, ίσως να τα αγοράζουμε. Οι μετακινήσεις των παιδιών από τα χωριά, δεν ξέρουμε πώς θα γίνονται. Δηλαδή αν ένας γονιός δεν έχει ιδιωτικό αυτοκίνητο, πώς θα έρθει το παιδί του να μάθει γράμματα. Αυτά τα θέματα αφορούν όλους. Δεν είμαστε μονάχα οι καθηγητές και οι δάσκαλοι που κάνουμε απεργία. Πρέπει να μας υποστηρίξετε και να έρθετε μαζί μας. Στη ΣΥΡΟ ήδη έχουν κλείσει σχολεία γονείς, κάνουν καταλήψεις. Το πράγμα κλιμακώνεται, γιατί κλιμακώνεται από πάνω. Οι αλλαγές έρχονται η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, το θέμα είναι και κοινωνικό, ακόμα και εθνικό μερικές φορές. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να κάνουν κάτι. Και στην Άνδρο και παντού. Και συντονισμένα, όλοι μαζί. Όχι ένας-ένας. Αυτά. Ευχαριστώ. Χαιρετήσω και εγώ την αποψινή Απεργιακή Συγκέντρωση και εγώ νέος κράτικος της Άνδρου είμαι. Είμαι εργαζόμενη από το χώρο της υγείας εγώ, άνεργη στην Αθήνα και εγώ έρθω εδώ να βρω το μέλλον μου. Εγώ θέλω να έχουμε ξεκάθαρο ότι η χώρα δεν βρίσκεται υπό ξένη κατοχή. Βρίσκεται τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο συνασπισμός δουλεύουν για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Η Ελλάδα δεν ξεπουλιέται αυτή τη στιγμή, δεν ιδιωτικοποιούνται τα πάντα τώρα, ούτε τα παραδίδουμε όλα στο κεφάλαιο τώρα. Τα παραδίδουμε από όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Αυτά όλα είναι η συνθήκη του Μάστριχτ. Αυτά τα χαράτια που μας έρχονται είναι στην ουσία. Τα παίρνουν από εμάς για να επιδοτήσουν το κεφάλαιο. Γεια σας και από μένα. Θα είμαι λακωνικός. Χαίρομαι που βλέπω κι εγώ πολύ κόσμο μαζεμένο στην Άνδρο και είναι, πιστεύω, μέσα στην καταστροφή μια ευκαιρία να γίνουμε ξανά κοινωνία. Δεν έχει σημασία αν μας μυρίζουν τα πόδια του άλλου επειδή είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αριστερός, δεξιός, συνασπισμός, λαός. Πρέπει να βγούμε από αυτά τα περιχαρακώματα. Ας πάρουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε, να μιλάμε. Ο δρόμος που πρέπει να καλύψουμε για να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας πληροφορημένους πολίτες και να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι γίνεται, είναι μακρύς. Η τηλεόραση κάνει ένα άθλιο έργο, όπως συνεχίζει μάλλον ένα άθλιο έργο δεκαετιών, για να μην υπάρχει σωστή πληροφόρηση, για να το πω πολύ ευγενικά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αυτές οι συγκεντρώσεις και οι διαδικτυακές επαφές της εναλλακτικής και ορθής, πιστεύω, αν μη τι άλλο, πολύπλευρης πληροφόρησης, είναι μονόδρομος και πρέπει να τις καλλιεργήσουμε. Ας πάρουμε την ευκαιρία, ας βγούμε από δογματισμούς. Δεν έχει σημασία, το ξαναλέω, αν κάποιανόν τα λόγια ακούγονται πολύ αριστερά, πολύ δεξιά και πολύ αλλιώτικα. Πρέπει να ψάξουμε στο λόγο του καθενός ποια αλήθεια μπορεί να μείνει, γιατί αλήθειες υπάρχουν παντού, σε κάθε λόγο, ανεξαρτήτως από πού εκπορεύεται.
Η Άνδρος, άμα τα δούμε τα πράγματα αντικειμενικά, είναι ένα πολύ πλούσιο μέρος. Είναι κρίμα να μας πείσουν ότι είμαστε φτωχοί. Σας ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Παρακολίτε. Ωραία, το τελευταίο. Εμείς οι φτωχοί ζούμε και με ένα ευρώ, και με νερό, και με αλάτι, και με χόρτα. Αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν γιατί έχουν τις λιμουζίνες τους, έχουν τα γαρσόνια τους, έχουν τους σοφέρ τους. Δυστυχώς πρέπει να κατεβάσουμε τη Βουλή. Αυτό αξίζει στην Ελλάδα. Όχι. Η Βουλή πρέπει να πέσει. Να μπούμε εμείς οι Έλληνες να δείξουμε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Εγώ ήμουν καπετάνιος εμπορικό ναυτικό. Έπαιρνα 2.380 σύνταξη και σήμερα είμαι στο 1.650. Τα ακούσατε αυτά? Από πού και αυτού. Και τα πλήρωσα, δεν τα πλήρωσε κανένας. Εγώ και οι φοβιστές τα πλήρωσαμε τα λεφτά αυτά. Και ήρθε ο Παπαντρέου να μας τα κόψει κι αυτά. Άσε και ο παπάς του ήταν ο νεκροδάφτης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Αυτός ήταν ο νεκροδάφτης. Κατάτησε την Ελλάδα, κατάτησε την Ελλάδα και τα βαφόρια της, να τα βγάλει όλα από την ελληνική σημαία, να έχει 40 ανθρώπους ξένους και 5 μόνο Έλληνες. Αυτή τη συμφωνία έχει υπογράψει. 4 συν 5. Και δεύτερον, υποβάθμισε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που η Ελλάδα δεν είχε τίποτα άλλο εκτός από τον τουρισμό και από την ναυτιλία της. Και όλα τα καλά που είχε η Ελλάδα χρόνια ήταν από την ναυτιλία. Ο πλούτος αυτός της Άνδρου που υπάρχει ακόμα είναι από την ελληνική εμπορική ναυτιλία και από τις πλάτες δικές μας. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου ως εκπρόσωπος και μέλος του, θα μιλήσω για το θέμα που αφορά την δικαιοσύνη στην Άνδρο. Αν ξέρετε από παλιότερους, παλιά η Άνδρος είχε 3 εργοδικεία ή 4. Γαβρίου, Άνης, Χώρας και Κορφή. Το 2011 το ειδικείο Άνδρου τίνει να καταργηθεί. Η αποκέντρωση παλιά θα γίνει συγκέντρωση στη Σύρο. Το ειδικείο Άνδρου τίνει να το καταργήσουν. Θα συντηθεί το θέμα στην Ολομέλεια των Μεθετών της Σύρου στις 2 Νοεμβρίου. Πρέπει όλοι οι φορείς και εγώ και όλοι ο Δήμος και όσοι άλλοι εμπλεκόμενοι να ζητήσουμε σε ψήφισμα να διατηρηθεί το ειδικείο Άνδρου. Δεν το είπα πριν, θεώρησα ότι δεν ταιριάζει. Τα παιδιά που τόσο διοργανώνουν μου είπαν ότι καλό είναι να το ακούσετε τώρα. Θα υπάρχει καμπάνια που διαφήμιση και ενημέρωση. Οργανώνουμε μία ακόμη εκδήλωση με θέμα την τεράστια επέκταση βιομηχανικών αιωλικών σταθμών στο νησί που θα αλλάξει τελείως τη φυσιογνωμία του νησιού. Είτε κανείς είναι συμπαθητικά προσκύμενος είτε το αντίθετο σε αυτήν την ιστορία, πιστεύω ότι πρέπει να έρθει στην εκδήλωση να ακούσει τι γίνεται. Πάντως σε γενικές γραμμές αυτό που συμβαίνει είναι ότι μετατρέπεται με αρχή πάλι την Άνδρο το Αιγαίο σε πλατφόρμες, στα νησιά σε πλατφόρμες ηλεκτροπαραγωγής ώστε να πληρώνουμε ακριβότερο ρεύμα και να πουλάνε οι Γερμανοί μηχανές. Αυτό το πράγμα σε αυτή την κλίμακα δεν έχει απειληθεί ποτέ να γίνει τόσο γρήγορα τέτοια αλλαγή στο Αιγαίο και γι' αυτό ασχολούμε 10 χρόνια με αυτήν την ιστορία. Και από οικολόγος που διαφήμιζα τους ανεμογεννήτες έχω φτάσει να γίνει ένας από τους χειρότερους πολέμους. Αν αυτό σας λέει κάτι και σας ιντριγκάρει, ελάτε να ακούσετε κάτι παραπάνω την άλλη Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου. Θα δείξουμε ταινίες και θα κάνουμε κουβέντα. Και έχουμε καλεσμένους πολύ αξιόλογους επιστήμονες και ανθρώπους από όλο το Αιγαίο και την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Είναι πολύ χρήσιμο να είστε εκεί 28 του μηνός, 7 με 8 το βράδυ, στο θέατρο. Επί του θέματος των ανεμογεννητριών, ένα και μόνο θέλω να πω, γιατί αυτό το ψέμα κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα. Θέσεις εργασίας μην περιμένετε ούτε μία. Παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι θα γεμίσουν τον κόσμο ανεμογεννήτριες και ο κόσμος θα έχει δουλειά. Όλα αυτά δουλεύουν με τηλεπιβλέψεις και ό,τι γίνει από δουλειά έχει να κάνει με τα αρχικά σκαψίματα, μπετά, τα οποία είναι δεδομένο ότι θα πάνε σε μεγάλες εταιρείες. Άρα όσον αφορά το εργατικό δυναμικό του τόπου δεν θα πέσει ούτε ένα ευρώ. Ευχαριστώ.